Γεια σας φίλοι μου. Το σημερινό αφιέρωμα είναι στο γνωστό Γάλλο αστρολόγο Νοστράδαμο. Ο Νοστράδαμος ήταν Γάλλος φαρμακοποιός και αστρολόγος, γνωστός για το βιβλίο του Λεπραφίτης, «Οι Προφητείες», η πρώτη έκδοση του οποίου εμφανίστηκε το 1555. Μεγάλη μερίδα αναγνωστών έκτοτε το αποδίδει την πρόβλεψη πολλών μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Αντιθέτως, οι περισσότερες ακαδημαϊκές πηγές υπογραμμίζουν πως ο συσχετισμός μεταξύ παγκόσμιων γεγονότων και τετράστιχων του Νοστράδαμου είναι είτε κυρίως προϊόν λανθασμένων ερμηνεών και μεταφράσεων. Συχνά ή θελημένων, είτε πολύ ισχνός, ώστε να μπορεί να τεκμηριώσει την πραγματική ικανότητα πρόβλεψης του δημιουργού τους. Επιπλέον, δεν υπάρχει απόδειξη ότι ποτέ κάποιος έχει ερμηνεύσει τόσο ενδελεχώς κάποιο από τα τετράστιχα του Νοστράδαμου, ώστε να προλάβει κάποιο γεγονός πριν αυτό λάβει χώρα. Όταν ήταν 15 ετών, ο νεαρός Νοστράδαμος μπήκε για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αβινιόν. Ωστόσο, μετά από ένα χρόνο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη, όταν το Πανεπιστήμιο έκλεισε λόγω της εξάπλωσης της Μαύρης Πανόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ταξίδεψε στην Ήπεθρο από το 1521 και για 8 χρόνια, μελετώντας τη θεραπεία μέσω βοτάνων. Το 1529, μετά από κάποια χρόνια ως φαρμακοτρίφτης, εισήχθη στο Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ για σπουδές στην ιατρική, ωστόσο αποπέμφθηκε λόγω της πρώτερης ιδιότητάς του. Χειρονακτικής εργασίας που αποκλειόταν από τους πανεπιστημιακούς νόμους 4. Ωστόσο, κάποιοι αργότερα τον αποκαλούσαν δόκτορα, μετά την αποπομπή του, ο Νοστράδαμος συνέχισε να δουλεύει, μάλλον διατηρώντας την ιδιότητά του, και έγινε γνωστός για τη δημιουργία ενός χαπιού από ρόδο που φερόταν να προστατεύει από την Πανόλη. Ύστερα από δεύτερο ταξίδι στην Ιταλία, ο Νοστράδαμος άρχισε να απομακρύνεται από την ιατρική και να προσεγγίζει τον αποκρυφισμό. Ακολουθώντας τη μόδα της εποχής, έγραψε ένα αλμανάκ για το 1550, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τον Νοστράδαμος, εκλατινισμένη μορφή του Νοστρεντάμ. Ενθαρρυμένος από την επιτυχία της έκδοσης αυτής, αποφάσισε να γράφει ετησίως ένα και περισσότερα αλμανάκ. Όλα μαζί, λέγεται ότι περιείχαν τουλάχιστον 6.338 προφητείες και 11 ετήσια ημερολόγια, τα οποία είχαν αρχική ημερομηνία την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου και όχι το Μάρτιο, 6, κυρίως για αυτό το λόγο, ευγενείς και άλλες επιφανείς προσωπικότητες σύντομα άρχισαν να ζητούν ψυχικές συμβουλές και οροσκόπη από τον Νοστράδαμο. Ωστόσο, δεν σχεδίαζε ο ίδιος τους γενέθλιους χάρτες τους, όπως κάποιος αστρολόγος. Αλλά του ζητούσε, όταν αναγκαζόταν να το κάνει, τα αποτελέσματα του συχνά ήταν λανθασμένα. Ο Νοστράδαμος υπέφερε από ουρική αρθρίτιδα και, μέχρι το 1566, η πάθηση αυτή είχε εξελιχθεί σε ίδημα και δυσκόλευε αρκετά τη μετακίνησή του. Στα τέλη Ιουνίου, έγραψε τη διαθήκη του και την πρώτη ημέρα του Ιουλίου λέγεται ότι είπε στο γραμματέα του, Ζαν ντε Σαβινί, ότι δεν θα ζούσε μέχρι την επόμενη Ανατολή. Την επόμενη ημέρα, αναφέρεται πως βρέθηκε νεκρό στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι του.